Με μεγάλα κενά ολοκλήρωσε η δικαιοσύνη την έρευνα για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του διαιτητή Θανάση Τζίλου που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2018. Παρότι η ποινική δίωξη στρεφόταν εναντίον 4 κατηγορουμένων και 2 ηθικών αυτουργών που συμμετείχαν στην ενέδρα θανάτου κατά του διαιτητή, στο εδόλιο θα καθίσει μόνον ένας. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας παραπέμπονται σε δίκη ένας 47χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, και ένας 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής που εκτελούσε χρέη σωματοφύλακα. Στο εδόλιο θα καθίσει μόνον ο 30χρονος, καθώς ο 47χρονος φυγοδικεί και η έρευνα δεν πρόκειται να επεκταθεί. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είναι μια αποκάλυψη της Μέρης Μπενέ, η οποία παρακολούθησε την υπόθεση από την αρχή, διαπίστωσε ότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία με άνοιγμα τηλεφώνων, με νοικιασμένα αυτοκίνητα, με κάμερες. Ναι. Η μαρτυρία του διαιτητή ότι με χτυπούσαν 4, εκ των οποίων 2 αστυνομικοί. Υπάρχει και το υλικό του βίντεο που φαίνεται ότι ήταν 4, τουλάχιστον 4 άτομα που φεύγουν από τον τόπο. Και ενώ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών και από τον κύριο Δασκαλόπουλο, που είναι και διευθυντή σχολή δικαστών, ξαφνικά βλέπουμε ότι στην ανάκριση αποδομείται πλήρως όλη η δουλειά που φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι. Δυστυχώς η υπόθεση ουσιαστικά κλείνει με αυτόν τον τρόπο, εκτός και δεν υπάρχει τρόπος άλλος πέρα από το εδόλιο. Δηλαδή η υπόθεση οδεύει πια προς το τριμελές εφετείο, μάλλον προς το μικτόρκο το δικαστήριο, γιατί είναι απόπειρα δολοφονίας, κύριε Θωμαίδη. Σιγά τα ΟΑ θα πω εγώ. Για απόπειρα δολοφονίας. Σιγά τα ΟΑ. Τελικώς ένας θα καθίσει τον ίδιο. Στο εδώλιο τον άλλο δεν θα τον βρούμε ποτέ. Ο οποίος έχει μείνει και 10 χρόνια φυλακή. Έτσι, και δεν βρέθηκε στοιχείο για κανέναν άλλο. Οπότε η δικαιοσύνη έριξε αυλαία στην υπόθεση αυτή και προχωρεί με τα εύκολα. Και επειδή μαζί με τον Γιώργο Μπούζο το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ. Και να πω μισό λεπτό κάτι. Ότι μάλιστα ίσως θα είχε τελειώσει και νωρίτερα, αλλά έκανε έφεση ο παραπεμφθής σε δίκη. Ο ποδοσφαιριστής, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είχε κάποια τύχη η έφεσή του, οπότε προχώρησε η δικαιοσύνη στην παραπομπή σε δίκη. Τώρα, δεν πιστεύω κι εγώ ότι θα υπάρξει τίποτα περισσότερο. Είχε γίνει μια... Μα λέει, δεν θα επεκταθεί η έρευνα, αυτό είναι το βούλευμα. Είχε γίνει τότε μια προσπάθεια από τον κύριο Δασκαλόπουλο να επεκταθεί η έρευνα και στα πρόσωπα που φυγοδικούν, που δεν βρέθηκαν ποτέ μάλλον, αλλά τελικώς έπεσε, όπως φαίνεται, στο κιάδα που λέμε στη Μάνη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο μανιάτι εδώ, τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος την είχε παρακολουθήσει. Γι' αυτό το είπα, για να την τριγκάρω, κύριε Θωμαίδη. Για να την είχε παρακολουθήσει την υπόθεση. Εδώ τα λέμε εξ αποστάσεως πάντα, έτσι, κύριε Μπαλτάκο. Την υπόθεση αυτή τη συγκεκριμένη μόνο σαν φύλαθος. Δεν έχω κάποια άλλη γνώση, ό,τι έχω διαβάσει και ό,τι έχω ακούσει. Αλλά επειδή είναι βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, γιατί τώρα τα ακούω και εγώ το θέμα, δεν θα ήθελα να κάνω μια κριτική και σχόλιο στο βούλευμα, γιατί είναι Συμβούλιο Εφετών. Αυτό τα λέει όλα. Και επειδή η υπόθεση κλείνει έτσι όσον αφορά το ποιοι θα κάτσουν στο εδόλιο. Μα δεν κριτικάρουμε το βούλευμα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εμείς δεν κριτικάρουμε το βούλευμα. Σωστά το λέτε. Μα δεν λέω για εσάς. Εμείς τι λέμε. Αν αποδομήθηκε στην ανάκριση η υπόθεση που είχε συντριπτικά στοιχεία, τι θέλετε να κάνει το Συμβούλιο Εφετών? Μπορεί να κάνει κάτι? Όχι, δεν μπορεί να κάνει τα στοιχεία τα οποία έχει. Μα δεν είπα ότι εσείς κριτικάρετε το βούλευμα, είπα ότι εγώ δεν θέλω να το κριτικάρω. Καταρχήν απαγορεύεται και από το Σύλλογο. Είναι κάτι το οποίο και εμένα με ξενίζει έτσι όπως εξελίχθηκε με βάση αυτά τα οποία ακούω τώρα. Αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Εξάλλου δεν έχει και καμία αξία, διότι εφόσον είναι βούλευμα Συμβουλίου Εφετών, στο εδόλιο θα καθίσουν αυτοί, έστω και φυγοδικοί κάποιος, δεν τον ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά η υπόθεση κλείνει όσον αφορά την παραπομπή. Δεν έχει δηλαδή λογική να κάνουμε κάποιο άλλο σχολιασμό. Αυτό πιστεύω. Ο κύριος Κουψίδης, γιατί αφορά ασφαλώς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι μια εξέλιξη την οποία αποκαλύπτει η εκπομπή. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική, ένας άνθρωπος που δεχόταν σφυρί στο κεφάλι, που έβλεπε 4 να το χτυπάνε και παρακολουθεί έναν να πηγαίνει στο εδόλιο, ξέρετε, δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι του κυρίου Κάκου θα μπορέσουν να μην φοβούνται από εδώ και πέρα. Το σκέφτομαι. Και να φτιάξουμε την ελληνική διαιτησία, κύριε Κουψίδη. Σίγουρα είναι δύσκολο για τον διαιτητή, όπως δέχτηκε την επίθεση, και για όποιον άλλον βρέθηκε σε αυτή τη θέση, αλλά είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, ενός Συμβουλίου Εφετών, όπως είπε και ο κύριος Μπαλτάκος, που νομίζω ότι
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κρίση ως προς το δικονομικό ή το οποιοδήποτε άλλο σκέλος. Προφανώς έχουν εξεταστεί όλα. Τώρα, αν στην ανάκριση, όπως είπατε, κάτι δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εύχομαι έστω και από αυτή τη διαδικασία να καταλήξει κάπου. Πού να καταλήξει, κατέληξε. Μου επιτρέπετε δεν ξέρω να το πήρατε χαμπάρι. Κατέληξε. Ναι, να σας πω κάτι. Ίσως πει κάτι περισσότερο αυτό. Δεν υπάρχει τέλος ή περαιτέρω έρευνα. Το είπαμε. Αυτή η απόφαση, ξέρετε τι σημαίνει, για να το πω έτσι πολύ απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι κάποιοι παρολίγων δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έτσι το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Και έτσι θα το γράφαμε. Και σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τζίλος, εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει καταρχήν πουθενά Ολυμπιακός. Γιατί αν δει κανείς την απόφαση, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Θυμάμαι ότι από τη χαρτογράφηση τότε των τηλεφωνημάτων που είχαν κάνει οι φερόμενοι ή ουσιαστικοί δράστες, υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εδώ δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο Τζίλος γιατί δεν σφυρίζει από τότε μέχρι σήμερα παιχνίδια του Ολυμπιακού? Δεν τον έχω δει ούτε σε ένα. Το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, το έχει ζητήσει ο ίδιος. Θέλω να θυμίσω και μία σύμπτωση. Ο Τζίλος πέφτει θύμα μετά παιχνίδι της Ξάνθης με τον Ολυμπιακό. Και σας γυρίζω λίγα χρόνια πίσω, ο Κωνσταντινέας βλέπει το φούρνο του να ανατινάζεται επίσης μετά από παιχνίδι της Ξάνθης με τον Ολυμπιακό. Σύμπτωση και τα δύο, αλλά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και κάτι ακόμη, Κυριάκο, σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζαμε στο ξεκίνημα, πόσο γρήγορα, το είπε και η Μέρη, κινήθηκε η διαδικασία με fast track διαδικασία, το πρωί η προκαταρτική, το βράδυ κατάθεση για την υπόθεση του Άρη με τον Πάο και της φερόμενης δωροδοκίας. Η υπόθεση του Τζίλου είναι από το 2018, έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια από τότε. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Η υπόθεση με την, το είχαμε αναδείξει στην εκπομπή, με τον συνωστισμό, τα πανηγύρια του φίλου του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει βαλτώσει, λιμνάζει, δεν προχώρησε καθόλου. Να πω κάτι ακόμη. Η υπόθεση με τον εγκλωβισμό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, θα το θυμάστε, όπου είχαν εγκλωβιστεί στα αποδυτήρια και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και αυτή λιμνάζει. Άρα έχουμε εδώ κάποιες υποθέσεις που λιμνάζουν και κάποια άλλη η οποία τρέχει με fast track διαδικασία. Ναι, έχουμε δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ναι, δύο ταχυτήτων. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και δεν συμβαίνει εκεί? Με ειδοποιούν ότι έχουμε και παρέμβαση για την υπόθεση Τζίλου. Σε λίγο βέβαια θα γίνει αυτό. Θα εκμεταλλευτούμε το διάλειμμα. Θέλω το σχόλιο του κυρίου Κάκου για την υπόθεση του συναδέλφου του. Γιατί ξέρετε, εμένα δεν με πείθει κανείς πλέον από εδώ και πέρα ότι οι συνάδελφοί σας θα σφυρίζουν και δεν θα σκέφτονται αυτό που συνέβη στον κύριο Τζίλο. Και ξέρετε, το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το περίμεναν όλοι ότι θα συμβεί αυτό κάπως έτσι. Δηλαδή οι τέσσερις θα γίνουν δύο, εξής ένας, η ηθική αυτοργή δεν υφίστανται και αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σκέφτηκαν να νοικιάσουν ένα πόλο, να φύγουν από την Αθήνα, να πάνε στη Λάρισα, να υποπτεύσουν το χώρο, να ξαναγυρίσουν και να ξαναπάνε γιατί αγανάκτησαν απλώς. Τη θεμάδια τι να πω, εσφολόγια, δεν χρειάζεται, τα λέγαμε πάντα. Πάλι τα ίδια θα πούμε. Δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα. Δυστυχώς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και θα πω ότι οι διαιτητές είναι απροστάτευτοι εντελώς. Δεν φταίνε αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν προχωράει έτσι το πράγμα. Δεν προχωράει έτσι. Πάντως, κύριε Κάκο, μου επιτρέπετε. Είμαστε σε αδιέξοδο. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Κύριε Κάκο, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Βέβαια. Λέτε ότι, όπως το λέτε, οι διαιτητές είναι απροστάτευτοι. Εγώ από τις λίγες γνώσεις που έχω ποδοσφαιρικά και από το όσο έχω μελετήσει, δικαστικά, ποινικά, έτσι, ποινικά ποδοσφαιρικά, 36 επιθέσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος διαιτητών. Και μου λέτε τώρα εσείς ότι οι διαιτητές είναι απροστάτευτοι. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Είναι απαράδεκτο. Να λέτε είναι απροστάτευτοι. 36 επιθέσεις, δολοφονικές επιθέσεις εναντίον διαιτητών, δεν έχει βρεθεί ποτέ παρά κάτι ψίχουλα από δράστες, έτσι. Και λέτε τώρα. Και λέτε τώρα. 36 επιθέσεις και δεν υπάρχει ούτε ένας να τιμωρηθεί, δεν είναι αποστάτευτη. Μα λέω όμως. Μισό λεπτό, κύριε Κάκο. Εγώ λέω τι κάνετε εσείς.
Τι κάνετε εσείς, λέω. Αυτό λέω. Τι κάνετε εσείς. Εσείς δηλαδή οι διαιτητές δεν μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Τι είπατε. Τους διαιτητές τους θέλουν αδύναμους. Γιατί το δέχεστε, κύριε Κάκο, αυτό λέω. Γιατί το δέχεστε. Μήπως υποκρύπτονται άλλα πράγματα πίσω από αυτό. Μήπως έχετε και εσείς ευθύνες. Αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. 36 επιθέσεις. 36 επιθέσεις δολοφονικές. Ωραία, λοιπόν, το δέχεστε εννοείται πληθυντικό, όχι ότι το δέχομαι εγώ. Εγώ δεν δεχόμουν ποτέ τίποτα. Εντάξει, μην τα μπερδεύουμε μαζί. Δεν απευθύνομαι προσωπικά, μα δεν σας απευθύνω προσωπικά. Εσείς χρησιμοποιήσατε πληθυντικό αριθμό, οι διαιτητές. Και εγώ στον πληθυντικό απευθύνομαι, σε όλους τους διαιτητές. Απλά εσείς είστε εδώ, ο φίλος μας και ο αγαπημένος μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι διαιτητές δυστυχώς τους έχουν να είναι αναλώσιμοι, να είναι εύκολοι, να μπορούν να τους διαχειριστούν. Δυστυχώς αυτός είναι ο ρόλος που έχουν βάλει το διαιτητή να κάνει τώρα. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει, αν όχι αδύνατο. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να γίνει κάτι ήταν να παρέμβει η πολιτεία. Η πολιτεία δεν παρεμβαίνει. Κύριε Κάκο. Προφανώς θέλει να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Κύριε Κάκο, μισό λεπτό. Ακούστε τι θέλω, τι λέτε τώρα, λέτε τόση ώρα πολύ ωραία αυτά που λέτε. Λέτε η πολιτεία. Μέσα στην πολιτεία είναι και οι δικαστικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν εισαγγελέας που ψάχνει. Αν εσείς, αν οι άνθρωποι που γνωρίζουν δεν τα καταθέσουν, δεν τα πούν, τι να κάνει ο εισαγγελέας. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, γιατί έχουμε τρεις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι η πρώτη έχει να κάνει και ο κ. Κουψίδης θα μας πει. Υπάρχει μειοψηφία για τον Κλάτεμπερκ και για το θέμα των Big Four από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Βακάλη, καταγεγραμμένη στα πρακτικά. Είναι έτσι? Ναι, ναι, υπάρχει. Ήταν ο μόνος που μειοψήφισε ο κύριος Βακάλης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος όμως πάνω υπάρχει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ήσασταν και σε μια επιτροπή με τον κύριο Βακάλη για να βρείτε για το πρόστιμο της FIFA τι έγινε, και αυτή η επιτροπή έχει μείνει ανενεργή εδώ και 6 μήνες. Και εσείς και ο κύριος Δασκαράκης. Έχει μείνει ανενεργή, υπάρχει όμως μια διαδικασία θεραπείας στην FIFA και στην UEFA. Α, έχετε πάει ΚΑΣ, έχετε πάει ΚΑΣ από όσο ξέρω. Ναι, έχετε πάει ΚΑΣ. Ναι. Και αν θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Κατονομάσουμε κάποιον, το καταλαβαίνω ότι είναι σαν να λέμε ότι καλώς βάλα του πρόσφυγε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε δύο παρεμβάσεις. Η μία έχει να κάνει με τον κύριο Κουρτζίδη, ο οποίος είχε μία εμπλοκή με την καλή έννοια στην υπόθεση. Ο κύριος Πάρης Κουρτζίδης είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, τον είχαμε φιλοξενήσει. Στην υπόθεση Τζίλου είχε καταθέσει και μάλιστα υπήρχε και μία δικαστική διαδικασία που, όπως μας είπε η κυρία Μπενέα, ξεπεράστηκε. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας μάλλον, κύριε Κουρτζίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούμε. Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Περίμενα να ακούσω την εξέλιξη αυτή, γιατί ενώ ήμουν σε επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την εισαγγελία, με την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και με τον προϊστάμενο, πέφτω από τα σύννεφα διότι έχω καταγγείλει, έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Αριού Πάγου, την έχω γνωστοποιήσει στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, όπου λέω για ποιους λόγους και στοιχειοθετώ για ποιους λόγους θα πρέπει να συσχετιστούν οι υποθέσεις, δηλαδή η υπόθεση η δική μου που αφορά χρήση βίας στην ίδια καταγγελία μου προς τον εισαγγελέα Αριού Πάγου. Εξηγώ, στοιχειοθετούμε γιατί κακώς δεν έχει χαρακτηριστεί κακούργημα και δεν διώκονται οι κύριοι Μαρινάκης και οι συνεργάτες του, ένας εξ αυτών είναι ο δράστης στην υπόθεση Τσίλου, που πρόκειται να δικαστεί. Κακώς, λοιπόν, δεν πάνε για κακούργημα στην δική μου υπόθεση, όπου ήταν και αρπαγή, αλλά πάνε μόνο για χρήση βίας. Είναι εν εξελίξει αυτή η υπόθεση, διότι την έχει χρεωθεί για να την εξετάσει και το σκέλος της συγκάλυψης ο κ. Καψιμάλης, ο εισαγγελέας εφετών. Ταυτόχρονα έχει χρεωθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών να εξετάσει αν πρέπει να γίνει και συσχετισμός. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έχω καταθέσει και έχω γνωστοποιήσει όλες μου τις κινήσεις και ενέργειες που έχω κάνει προς την εισαγγελία. Εσείς περιμένατε δηλαδή συσχετισμό της μιας υπόθεσης με την άλλη? Μίλησα, και βλέπετε ότι υπάρχει πλέον παραπληκτικό βούλευμα. Βεβαίως. Μίλησα με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών
και με όλους τους αρμόδιους, τους εμπλεκόμενους εισαγγελείς και ανακριτές στην υπόθεση Τζίλου και μου είπαν ότι τουλάχιστον αφού θα ολοκληρώταν η διαδικασία απόρριψης της έφεσης που είχε κάνει ο κύριος Πρωτογεράκης, ότι αφού θα ολοκληρωνόταν αυτό, αυτός είναι κατηγορούμενος ως δράστης, θα ήταν τουλάχιστον η μίνιμουμ ενέργεια που θα κάναν να κληθώ για την περαιτέρω έρευνα να καταθέσω να εισφέρω στοιχεία. Η περαιτέρω έρευνα θα αφορούσε τους υπόλοιπους δύο δράστες, καθώς όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ήταν τέσσερις οι δράστες κατά του διαιτητή Τζίλου και όχι δύο, ο ένας που έχει φύγει στο εξωτερικό και ο άλλος που πρόκειται να δικαστεί, αλλά και το ποιοι ενδεχομένως ήταν η ηθική αυτούργοι. Και βεβαίως και δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν, αλλά τελικώς απειλάγησαν. Πάμε λοιπόν και στους αστυνομικούς. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάμε στους αστυνομικούς, κύριε Κουρτζίδη. Εγώ θέλω να συμφωνήσουμε. Όχι, έχω καταγγείλει τα συγκεκριμένες επικοινωνίες. Θέλω να συμφωνήσουμε ότι επειδή αυτή η υπόθεση Τζίλου είναι για μένα από τις κορυφαίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι θα τα πούμε από κοντά. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Αλλά ο κύριος Μπαλτάκος να μας πει, όταν εκκρεμούν αυτές οι δικές μου ενέργειες, όταν υπάρχει η δέσμευση ότι θα με καλέσουν, θα κληθώ να καταθέσω, να εισφέρω στοιχεία για την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης Τζίλου. Μιλάμε για άνθρωπο της προσωπικής ασφάλειας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης και στη δική μου υπόθεση. Αυτός είναι ο δράστης της υπόθεσης Τζίλου. Για τη δική σας είχε ασκηθεί δίωξη, από όσο ξέρω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Έχει ασκηθεί δίωξη. Βεβαίως. Κύριε Μπαλτάκο, αν θέλει να πει κάτι ο κ. Μπαλτάκος, γιατί θέλω να το κλείσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε. Ξέρετε ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή για όλους. Επειδή απευθύνθηκε σε εσάς. Και επιφυλάσσομαι για τις ενέργειες που θα προβώ από αύριο και πέρα, έτσι. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρτζίδη.